Κακοκαιρία πρώτων πυλών με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον ισχυρό παγετό, τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις καθώς και τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Λέκα σε αυτό το σημείο για να δούμε λεπτομερώς τι μας περιμένει από τις επόμενες κιόλας ώρες. Καλησπέρα σας κύριε Λέκα. Αν και ο καιρός με βάση τις προγνώσεις θα μας ταλαιπωρήσει κατά βάση από την Κυριακή έως και την Τρίτη, θα μας τα πείτε αναλυτικά. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από την απόψινή νύχτα, διότι εμείς τουλάχιστον στο Ηράκλειο αντιληφθήκαμε μια πρόσκαιρη μεταβολή. Καλησπέρα κυρία Σαλαπάδα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ναι, αυτή η μεταβολή, καλά την είπατε, πρόσκαιρη ήταν και ήδη ολοκληρώνει τον κύκλο της. Κάποιες βροχές ακόμα παραμένουν στα ανατολικά τμήματα του νησιού. Ήπιες όμως βροχές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και πολύ γρήγορα, όπως σας λέω, θα σταματήσει γενικά και θα επέλθει έτσι καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα μας βρούνε για την αυριανή μέρα της, του Σαββάτου. Να πούμε λοιπόν ότι καλά το προείπατε ότι αναμένεται μια κακοκαιρία μεγάλης έντασης, ένας χιονιάς όπως θα τον λέγαμε πιο χαρακτηριστικά, ένας χιονιάς ο οποίος θα είναι έντονος στο νησί μας και κυρίως θα επηρεάσει τις περιοχές, όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες είναι παραπλήσια του Αιγαίου, καθώς αυτή η ψυχρή αέρια μάζα κατερχόμενη θα δώσει χιονοπτώσεις όχι μόνο σε εμάς αλλά και σε βορειότερες περιοχές, ενδεχόμενα και πιο έντονες για την Εύβοια, αλλά και εμείς εδώ πραγματικά θα υποστούμε έτσι ένα διάστημα ισχυρών χιονοπτώσεων, των ανέμων φυσικά, όπως είπατε, οι οποίοι θα ενισχυθούν πάρα πολύ, θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και όχι μόνο αυτό, τα χιόνια που θα σημειώνονται στις ορεινές ζώνες προφανώς θα τα μεταφράζουμε σε βροχές και ισχυρές βροχές ή και τοπικές καταιγίδες στις χαμηλότερες ζώνες, τουλάχιστον στην έναρξη του γενικά αυτής της κακοκαιρίας. Κύριε Λέκα, σχετικά με τη χιονόπτωση, είπατε ότι το φαινόμενο θα ξεκινήσει από την Κυριακή. Μπορείτε να μας πείτε έστω και κατά προσέγγιση τι ώρα θα συμβεί αυτό, τις πρωινές ώρες, μεσημβρινές ώρες? Είναι κάτι το οποίο μπορείτε να προβλέψετε με σιγουριά? Γιατί υψόμετρα μιλάμε και ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα? Ναι. Μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα, αλλά ξέρετε, πολλοί μπορεί να δελεαστούν την Κυριακή και δεν θέλουμε, και αυτό είναι που θέλω και εγώ να αποφύγουμε. Να πούμε λοιπόν ότι εν αρχή αύριο η μέρα θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα και θα ενισχυθούν όμως πάρα πολύ οι δυτικοί άνεμοι. Αυτοί οι δυτικοί άνεμοι ουσιαστικά θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο πότε θα επιτρέψουν στους βοριάδες να κάνουν την επέμβασή τους στο νησί. Δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ναι μεν τα φαινόμενα, θα δούμε κάποια πρώιμα φαινόμενα το Σάββατο, ιδιαίτερα από το απόγευμα, κάποιες βροχές, τοπικές βροχές, όχι γενικευμένες, τοπικές βροχές, οι οποίες δεν θα έχουν κάτι, έτσι, κάποια ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Παρ' όλα αυτά την Κυριακή θα κάνει κάτι σαν ένα μικρό διάλειμμα ο καιρός και αυτό θα γίνει το Σάββατο, δηλαδή τη νύχτα προς την Κυριακή το ξημέρωμα. Εκεί είναι τώρα που υπάρχει ο φόβος ότι πολλοί μπορεί να δελεαστούν και να αρχίζουν να εκδράμουν. Εκεί θα πρέπει να δείξουν μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι σταδιακά θα αρχίσει το βόρειο ρεύμα από το πρωί, αλλά αυτό θα γίνεται σταδιακά. Δηλαδή μπορεί να μην το δούμε το πρωί και να δούμε μια καλή μέρα ή ήπια όμορφη μέρα όπως και το Σάββατο το πρωί, αλλά σταδιακά θα αρχίσουν να αυξάνουν οι νεφώσεις, θα αρχίσει να παίρνει σειρά ο άνεμος που θα ενισχύεται. Οι χιονοπτώσεις θα είναι μεγάλου υψομέτρου εν αρχή, δηλαδή το πρωί, αν υποθέσουμε γύρω στις 9, 10, 11 η ώρα, οι χιονοπτώσεις θα είναι σε υψόμετρο πάνω από τα 1200-1300 μέτρα, αλλά σταδιακά προς το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει αυτή η χιονόπτωση. Βέβαια στις χαμηλότερες ζώνες θα έχουμε τις βροχές, θα έχουμε την ισχυρή βροχόπτωση κατά τόπους, στις καταιγίδες, κάπου οι εντάσεις μπορεί να προκαλέσουν και προβλήματα. Προς το παρόν έχουμε κάποιες περιοχές, βλέπουμε κάποιες περιοχές οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο και από τα βροχομετρικά του βόρειου τομέα κυρίως. Τα χιόνια όμως θα αρχίσουν σιγά σιγά να κατεβαίνουν χαμηλότερα. Θα είναι πυκνά, όσο μεγαλύτερο το υψόμετρο πιο πυκνή η χιονόπτωση. Και όπως έτσι βλέπουμε... Όταν λέτε θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, για παράδειγμα, μπορεί να δούμε χιονόπτωση ακόμη και στην Αγία Βαρβάρα ή στο Σκαλάνι? Ναι, βέβαια. Αυτές οι περιοχές προφανώς, αν όχι από το πρωί της Κυριακής, αλλά το απόγευμα και το βράδυ, γιατί εκεί περιμένουμε τη μεγάλη ένταση σε εμάς,
θα δούμε τη χιονόπτωση να εμφανίζεται και σε αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Και όταν λέμε τώρα για χιονόπτωση, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Λέμε για 600 μέτρα περίπου να έχουμε χιονόστρωση, δηλαδή μια χιονόστρωση η οποία σίγουρα θα απαιτεί κάποια παρέμβαση. Δηλαδή θα πρέπει να υποθέσουμε ότι από αυτές τις ζώνες και πάνω θα υπάρχει μια διαρκής παρέμβαση για να μην αποκλειστούν περιοχές. Αν και φοβάμαι ότι οι υψηλές περιοχές δυστυχώς θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, γιατί το χιόνι της Κυριακής τη νύχτα προς τη Δευτέρα φαίνεται ότι κορυφώνεται. Άρα για το υψόμετρο στο οποίο αναφερθήκατε και πάνω, η χιονόπτωση ενδέχεται να είναι και συνεχής, όχι περιοδική, ιδίως κατά τη νύχτα. Εντάξει. Σωστά κατάλαβα? Ναι, βέβαια. Τώρα η περιοδικότητα αυτή πάντα υπάρχει, δηλαδή δεν ξεκινάει ένα φαινόμενο και έχει μια διαρκή, θα λέγαμε, παρουσία, γιατί τότε πραγματικά γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Mm-hmm. Μπορεί να έχει μια περιοδικότητα, στην αρχή όχι τόσο, αλλά στην πορεία ευτυχώς μπορεί να παρουσιάσει μια περιοδικότητα. Σίγουρα όμως τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα και γι' αυτό το λόγο η Κυριακή θα είναι μια μέρα την οποία πρέπει να προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ. Και όχι μόνο την Κυριακή, θα το επεκτείνουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί εντείνεται το φαινόμενο, όπως σας είπα, την Κυριακή Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα έχουμε μια μέρα με χιονοπτώσεις. Εδώ τώρα μπορεί να υπάρχει περιοδικότητα, αλλά τώρα θα ξεκινάει το χιόνι, κυρίως στις ημιωρινές ορεινές περιοχές. Ξέρετε, δεν θα είναι έτσι μια ελαφρά χιονόπτωση, μπορεί να είναι έντονη χιονόπτωση. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργεί πολύ γρήγορα προβλήματα. Άρα, επειδή κάνατε και αναφορά στους εκδρομείς, να εφιστήσουμε εμείς την προσοχή, ας σταθμίσουν όλα τα δεδομένα, ας ακούσουν τους μετεωρολόγους και ας λάβουν τις αποφάσεις τους. Γιατί από ό,τι φαίνεται, με τις μετακινήσεις θα υπάρξει πρόβλημα. Τουλάχιστον σε περιοχές όπως το Οροπέδιο, τα Νόγια. Ακριβώς. Και εντάξει, δεν θέλουμε τώρα να αποκλείσουμε και αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Είναι μια μέρα που θα ήθελε ο κόσμος να πάει. Το χιόνι αρέσει σε όλους. Αλλά εντάξει, όποιος και να το επιχειρήσει, θα έλεγα ότι με μέγιστη προσοχή, γιατί θα υπάρχει όταν μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει. Και οι βροχές, όπως σας είπα, σε κάποιες περιοχές παραπλήσιας του Ηρακλείου, μπορεί να μην είναι μέσα στο Ηράκλειο, αλλά περιοχές κυρίως εστιάζεται προς το παρόν η κακοκαιρία. Αν και ξέρετε, μόνο τελευταία στιγμή μπορούμε να δούμε. Πάντως, περιοχές στο βόρειο τομέα του Ρεθύμνου, μεταξύ Ρεθύμνου, Ηρακλείου, γενικότερα, μάλλον εκεί ότι θα υπάρξει κάποια ένταση. Και έχουμε δει περιοχές εκεί ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στα υψηλά βροχομετρικά, αλλά και όλο αυτό μπορεί να προκαλέσει και κατολιστήσεις και πλημμυρικά πρόσκαιρα φαινόμενα σε δρόμους και όλα αυτά. Και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργεί δυσκολία. Οι θαλάσσιες κοινωνίες, βέβαια, να πούμε, το βράδυ της Κυριακής μάλλον θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και ίσως αυτό το πρόβλημα να συνεχίσει και τη Δευτέρα. Τα φαινόμενα τώρα, εξαιτίας του ότι η ψυχρή αέρια μάζα θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, με τσουχτερό το κρύο κυρίως από τη Δευτέρα, θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο που θα καθοδηγεί και τον καιρό. Με την περιοδικότητα των φαινομένων, με την ένταση των χιονοπτώσεων για τις ορεινές περιοχές, και θα δούμε, πραγματικά σας λέω και τώρα βλέποντας το με έκπληξη, το κοιτάζουμε τη διάρκεια, γιατί πιθανά να μας ταλαιπωρήσει τουλάχιστον και μέχρι και την Πέμπτη. Μέχρι και την Πέμπτη. Ναι. Μπορεί να πάρει μια ιππιότητα ή δεν είναι σίγουρο, γιατί τα τελευταία δεδομένα θα δείχνουν κάθε φορά την εικόνα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει διάρκεια. Έχει διάρκεια και αυτό είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Διαρκής ενημέρωση του κόσμου, προσοχή στον κόσμο. Προφανώς θα προκύψουν προβλήματα στις μετακινήσεις για τα σχολεία και όλα αυτά. Το βλέπω να γίνεται. Θα είναι μια περίοδος. Και σίγουρα οι αγροκτηνοτρόφοι και τα λοιπά θα πρέπει αύριο που τους δίνεται ευκαιρία να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα από τις όποιες καταστροφές μπορούν να τους συμβούν. Και μιλάμε προφανώς για βαρύ κρύο, ιδίως στις ορεινές ζώνες. Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα σε ό,τι αφορά τον υδράργυρο, δηλαδή η απόκληση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη? Όχι πολύ μεγάλη, γιατί και τώρα οι θερμοκρασίες στις ορεινές ζώνες είναι χαμηλές προς τους μηδέν. Σίγουρα, βέβαια, εάν προκύψει ξαστεριά, που δεν το βλέπουμε, η ξαστεριά είναι αυτή η οποία κάνει το θερμόμετρο να πέφτει πολύ χαμηλότερα. Αυτό μπορεί να γίνει από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά, που η εικόνα του καιρού μπορεί να δείξει μια βελτίωση. Πάντως, θα είναι χαμηλές σίγουρα οι θερμοκρασίες. Προφανώς, το οδόστρωμα μπορεί να εμφανίζει σημάδια παγετού. Θα υπάρχει και αυτό.
Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Η χιονόστρωση θα είναι αρκετά σημαντική. Δεν σας κρύβω ότι θα δούμε αρκετά σημαντικά ύψη χιονιού να σημειώνονται προς τις ορεινές ζώνες. Και καταλαβαίνετε ότι ο μηχανισμός για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει, της πολιτικής προστασίας, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, χρειάζεται και τη δικιά μας βοήθεια. Όταν είμαστε και εμείς, παρεμβαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία λόγω της ανάγκης μετακίνησης, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πέρα από τις ορεινές ζώνες, κύριε Λέκα, υπάρχει περίπτωση να έρθουμε αντιμέτωποι με εικόνες όπως αυτές που ζήσαμε τον προηγούμενο χειμώνα με χιόνι μέσα στις πόλεις? Κοιτάξτε, δεν δείχνει κάτι τέτοιο, δεν δείχνει αυτή την ακρότητα. Δεν σας κρύβω ότι εντάξει, γύρω από το Ηράκλειο, γύρω από κάποιες πόλεις, μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους χιονόνερο, χιονονιφάδες, μπορεί να δούμε. Αλλά συνήθως για να δούμε το χιόνι ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα, εκτός αν αλλάξει κάτι, έτσι, γιατί όπως σας είπα, η ψυχρότητα αυτής της μάζας είναι πάρα πολύ έντονη και δεν ξέρεις στην πορεία της πώς θα κινηθεί. Πέραν αυτό, δηλαδή να δούμε κάποιους νονιφάδες και κάτι λίγο, δεν βλέπουμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή φαινόμενα παρελθόντων ετών με τη χιονόστρωση να είναι σημαντική και στον αστικό ιστό, προς το παρόν τουλάχιστον δεν το βλέπουμε. Κάθε πότε επικαιροποιούνται τα στοιχεία, κύριε Λέκα, για να μπορείτε κι εσείς με σαφήνεια να τοποθετήσετε λίγο πιο αναλυτικά σε ό,τι αφορά τα του καιρού, για να έχουμε κι εμείς μια εικόνα δηλαδή? Κοιτάξτε, τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι τα πλέον φερέγγια είναι ανά 12 ώρες, τα οποία βλέπουμε. Ένας επαγγελματίας όμως μπορεί να εκτιμήσει και ανά 6 ώρες από κάποια μοντέλα τα οποία δίνουν κάποιες τέτοιες εικόνες, αλλά πρέπει να έχει την εμπειρία και να κάνει συγκρίσεις προκειμένου να δει μια διαφοροποίηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και παρατηρώντας την εικόνα του καιρού στιγμή προς στιγμή, και είμαστε στην καλή και είμαστε τυχεροί σαν Κρήτη, έχουμε ένα δίκτυο σταθμών πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό οφείλεται και σε ιδιώτες και σε ερασιτέχνες, και μπράβο τους για αυτό που κάνουν, και σε φορείς βέβαια. Μπράβο τους αυτό που κάνουν, γιατί μας δίνει την ευκαιρία, παρακολουθώντας τα δεδομένα, τα ανεμολογικά, τα ανάλογα από τη γεωμορφολογία της περιοχής και άλλα στοιχεία της ατμόσφαιρας, μπορούμε να βρούμε περιοχές οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιο κίνδυνο. Αυτό όμως γίνεται την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς δεν μπορεί αυτό να το πούμε από τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια εβδομάδα με χαρακτηριστικά ψύχους. Λοιπόν, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λέκα, για το χρόνο που μας διαθέσατε και για τα αναλυτικά στοιχεία που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.